Η Πολωνία παρουσίασε ένα τεράστιο σχέδιο για την ενίσχυση των στρατιωτικών αμυντικών τη δυνατοτήτων. Μαζί με τον Άτο, η χώρα πρόκειται να ενισχύσει την επιτήρηση κατά μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώ και τι επίγειε οχυρώσεις και τα φράγματα. Καμία χώρα δεν πρέπει να έχει αυταπάτε ότι δεν θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμί τη πατρίδα μα και ότι είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Θα εφαρμόσουμε αυτή την αποτρεπτική και αμυντική στρατηγική του ΝΑΤΟ με πλήρη ευσυνειδησία. Η δέσμη μέτρων που ονομάζεται Ανατολική Ασπίδα θα αναπτυχθεί κατά μήκο των σύνορων τη Πολωνία με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία μήκου 700 χιλιόμετρων και αναμένεται να εφαρμοστεί ω το 2028. Ο Υπουργό Άμυνα τη Πολωνία τόνισε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυση τη ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ από το 1945. Το σύστημα αναμένεται να κοστίσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί μέρο μια κοινή περιφερειακή αμυντική υποδομή με τι χώρε τη Βαλτική, τη Λιθουανία, τη Λετωνία και την Εσθονία. Η Πολωνία που έχει πάρει θέση κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία αναφέρει ότι στοχοποιείται με εχθρικέ ενέργειε από τη Μόσχα και το Μίνσκ. Οι αρχέ ισχυρίζονται ότι αυτέ περιλαμβάνουν κυβέρνου επιθέσει, απόπειρε εμπρισμού και μετανάστε που προωθούνται παράνομα μέσω των συνόρων. Μια προσπάθεια, όπω λένε, να αποστεθαροποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενό από τα μέλη τη.